Θα ήθελα σήμερα να μιλήσω για τα καλύτερα albums του brutal death metal από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και να σας μην γελιόμαστε, το κανονικό brutal death metal ξεκίνησε από εκεί, από τη Φλόριντα, από την σκηνή της Νέας Υόρκης, από την Τάμπα της Φλόριντα πιο συγκεκριμένα. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε και όπως έχουμε ξαναπεί, το death metal έχει τα περισσότερα ίσως παρακλάδια, μουσικά metal παρακλάδια μέσα σε όλη την μεταλλική σκηνή. Αλλά αν μιλάμε λοιπόν για brutal death metal, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την αμερικανική σκηνή, η οποία μη τι άλλο επηρέασε, όπως θα δούμε, και την μετέπειτα την ευρωπαϊκή brutal death metal σκηνή. Φυσικά οι προπάτορες του death metal, του αμερικανικού death metal, του brutal old school death metal, είναι βασικά δύο. Πρώτα απ' όλα έχουμε τους Possessed, τους Thrashers Possessed, με το Seven Churches, με τον τεμπούτο τους, αν μη τι άλλο και εκεί πέρα είχαν και τραγούδι που λεγόταν death metal, που φυσικά όποιος το ακούει καταλαβαίνει ότι είναι οι προπάτορες του death metal. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τους Ελβετούς, Hellhammer, που εξελίχθηκαν φυσικά στους Celtic Frost, που και αυτοί συνέβαλαν πάρα πολλά στον ήχο του brutal death metal. Αλλά έτσι και αλλιώς αυτά τα δύο συγκρατήματα δεν μπορούν ακόμα να τα πούμε ότι είναι οι αληθινοί πατέρες του death. Όταν μιλάμε για αληθινούς πατέρες του death, φυσικά μιλάμε για το συγκρότημα death του Chuck. Και φυσικά όλοι μας αγαπάμε, όποιος αγαπάει το death metal αγαπάει τους death και όποιος αγαπάει τους death αγαπάει όλα τα άλμπουμ τους. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τα καλύτερα άλμπουμ των death. Για μένα δύο είναι εκείνα τα οποία θεωρούνται τα πιο κορυφαία. Φυσικά το Leprosy, το δεύτερο, αλλά και το προτελευταίο, το Symbolic, το οποίο φυσικά είναι ένα από τα πιο καλύτερα metal albums γενικότερα. Και συνεχίζουμε με την ίσως μια από, την πιο, μια από τις πιο επιδραστικές brutal death metal bands στην Αμερική, τους Morbid Angel. Εδώ θα πω φυσικά ότι οι Morbid Angel ποτέ δεν με άγγιξαν απόλυτα. Φυσικά το Altar of Madness, το πρώτο τους debut album, επηρέασε πάρα πολύ και την αμερικανική death metal, brutal death metal σκηνή, όσο και την ευρωπαϊκή. Αν μην τι άλλο, συγκροτήματα όπως η Entombed επηρεάστηκαν, και όπως και η Grave από τη Σουηδία, επηρεάστηκαν από το Altar of Madness και όχι μόνο. Αλλά εγώ θα αναφέρω εδώ πέρα το δεύτερο άλμπουμ τους, το Blessed Are the Sick, το οποίο είναι και λίγο και πιο technical, είναι και λίγο πιο, θα λέγαμε, ως ένα σημείο ατμοσφαιρικό, γι' αυτό και το προτιμάω περισσότερο από τις υπόλοιπες δουλειές τους, από το Heretic και από τις υπόλοιπες δουλειές τους. Συνεχίζουμε με ένα συγκρότημα το οποίο το έχω κοντά στην καρδιά μου, τους Dayside. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν το πρώτο death metal συγκρότημα, καθαρό death metal, brutal old school death metal που άκουσα ποτέ. Στην αρχή μου φάνηκε βέβαια πάρα πολύ παράξενο. Αν μην τι άλλο, όπως θυμάμαι, το πρώτο thrash που άκουσα ήταν η Sepultura από το Beneath the Remains και μου φάνηκε τότε εκείνες τις ημέρες και εκείνο παράξενο, πόσο μάλλον όταν έφτασα μετά στους Dayside. Και γι' αυτό θα αναφέρω το άλμπουμ το πρώτο που άκουσα από τη site, που είναι το τρίτο τους, και το οποίο το θεωρώ για μένα είναι πιο κοντά στην καρδιά μου. Φυσικά πολλοί προτιμούν το ντεμπούτο, άλλοι προτιμούν φυσικά το Legion, αλλά εγώ θα αναφέρω εδώ πέρα, όπως είπα, το τρίτο άλμπουμ, το Once Upon the Cross, με το ακραίο εξώφυλλο και εσώφυλλο ακόμα περισσότερο. Και συνεχίζουμε με ακόμα μια κλασική death metal, brutal death metal μπάντα από την Αμερική, φυσικά τους Obituary. Οι Obituary, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν βγάλει σχεδόν, δεν έχουν βγάλει κάποιο μέτριο ή κακό άλμπουμ. Πολλοί προτιμάνε το ντεμπούτο, το Slowly We Rot ή το Cause of Death φυσικά. Αλλά εγώ θα αναφέρω εδώ πέρα το τρίτο άλμπουμ τους, το οποίο το έχω και πιο κοντά στην καρδιά μου, και το The End Complete. Φυσικά και το τελευταίο τους, το ομώνυμο, ο Obituary ήταν πάρα πολύ καλό.
Και συνεχίζουμε με ακόμα ένα συγκρότημα το οποίο δυστυχώς δεν έβγαλε πολλά albums στη συνέχεια, αν και η επανένωσή τους ήταν πολύ καλή. Ένα συγκρότημα το οποίο τα περισσότερα μέλη του έπαιξαν στο Leprosy των Death και φυσικά όπως καταλαβαίνετε μιλάω για τους Massacre. Και το ντεμπούτο τους φυσικά το From Beyond, το οποίο είναι ένα κλασικό κομμάτι αμερικανικού old school brutal death metal. Και αν μιλάμε για τη σχέση των Death και των υπόλοιπων συγκροτημάτων που είχαν σχέση με τους Death, φυσικά να μιλήσουμε για τους Αύτοψη. Ένα από τα καλύτερα death metal, brutal death metal που βγήκαν από την Αμερική συγκροτήματα, και εδώ θα αναφέρω το album Mental Funeral. Αν πάμε τώρα προς τη σκηνή της Νέας Υόρκης, φυσικά θα πρέπει να μιλήσουμε για τους Immolation. Για τους Immolation και το ντεμπούτο τους album που θεωρείται και το καλύτερό τους, Down of Possession, αλλά ας είμαστε αληθινοί. Immolation δεν έβγαλαν ποτέ κάποιο μέτριο album. Μέχρι και το τελευταίο τους, το Atonement, σκίζουν πάρα πολύ. Και μετά συνεχίζουμε με κάποια επίσης ντεμπούτα της αμερικανικής death metal brutal σκηνής. Φυσικά το ντεμπούτο των Suffocation, το Human Waste. Και ακόμα ένα ντεμπούτο των Malevolent Creation, το The Ten Commandments. Να μην τι άλλο, και αυτοί και οι Malevolent Creation και οι Deicide συνέχισαν αυτό που λέγεται το θρασοειδές σλεηρικό death metal. Και τώρα ας μιλήσουμε ακόμα ένα συγκρότημα το οποίο επηρέασε πάρα πολύ την αμερικανική death brutal metal σκηνή. Εμένα δεν μου άρεσαν την αρχή τόσο πολύ, αλλά μετέπειτα σιγά σιγά άρχισα να τους πλησιάζω και φυσικά μιλάω για τους Cannibal Corpse. Δύο οι περίοδοι του Cannibal Corpse δεν έχουν βγάλει και αυτοί μέτρια άλμπουμ. Ακόμα και το The Gallery of Suicide που είναι λίγο διαφορετικό, λίγο πιο αργό, το θεωρώ πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Αλλά εδώ θα αναφέρω μάλιστα το τελευταίο άλμπουμ της πρώτης περίοδου τους, το The Bleeding. Και αν μιλάμε για Cannibal Corpse, ας μιλήσουμε και για Six Feet Under. Σίγουρα ο Burns δεν είναι... Δυστυχώς αυτό το συγκρότημα θα μπορούσε να κάνει καλύτερες δουλειές. Σήμερα έχει καεί εντελώς. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το πρώτο του debut άλμπουμ ήταν ένα πολύ καλό άλμπουμ, το Haunted, Six Feet Under. Και τελειώνω, θα μπορούσα εδώ πέρα να αναφέρω και πάρα πολλά συγκροτήματα, για παράδειγμα μπορούσα να αναφέρω τους Origin ή τους Dying Fetus, αλλά εδώ πέρα θα αναφέρω βασικά ίσως το καλύτερο για εμένα, για προσωπική μου γνώμη. Brutal, old school, death metal, μάλιστα θα λέγαμε τεχνικό death metal από την Αμερική, και εδώ μιλάω φυσικά για τους Nile. Και Nile θα μπορούσα να διαλέξω πάρα πολλά άλμπουμ, αλλά ας αναφέρουμε εδώ πέρα πάρα πολλά άλμπουμς, ας αναφέρουμε το Annihilation of the Wicked. Φυσικά θα μπορούσα να μιλήσω εδώ πέρα και για το πιο progressive θα λέγαμε death metal, brutal death metal, όπως συγκροτήματα όπως τους Atheist και τα λοιπά, αλλά ίσως αυτούς τους αφήσουμε για ή τους Cynic, αλλά εδώ ας αφήσουμε για άλλο κεφάλαιο. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal, stay death metal and stay heavy.